Να συνδεθούμε με Αργεντινή, με Buenos Aires. Εκεί βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αργεντινής. Κυρία Τσαρδίκου, να σας καλησπερίσουμε από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Τι ώρα είναι εκεί στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή? Είναι μεσημέρι? Μία το μεσημέρι. Ναι. Είναι μία το μεσημέρι. Δίπλα μου είναι και ο συνάδελφος, ο Μανώλης ο Βαρδαλαχάκης. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα στην περιοχή, σωστά? Ναι, κυριαρχεί πένθος γενικώς σε όλη τη χώρα. Για τρεις μέρες έχουμε εθνικό πένθος και χάσαμε, ας πούμε, ένα παιδί του λαού. Ο Μαραδόνα εκπροσωπεύει όλο το λαό της Αργεντινής. Γι' αυτό και τον αγαπάνε όλοι. Αυτό που λέγατε μόλις για την Μπόκα και το Ρίβερ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαραδόνας ήταν παίχτης της Αργεντινής. Δεν ήταν μια ομάδα μόνο. Βέβαια. Μανώλη. Κυρία Τσαρδίκου, πραγματικά αυτό που το γνωρίζουμε τι πάει να πει Μαραντόνα όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Πραγματικά όμως αυτό που υπάρχει για τον Μαραντόνα στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, είναι κάτι το μοναδικό. Ο πολιούχος άλλωστε της πόλης είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Έχει αντικατασταθεί ο πολιούχος του Buenos Aires από τον Μαραντόνα. Γιορτάζεται ο Μαραντόνα ως πολιούχος της πόλης, έτσι. Ακριβώς, υπάρχει και εκκλησία Μαραδονιάνα, δηλαδή η εκκλησία στην οποία θεωρούν μια θρησκεία νέα που θεωρούν ότι ο Μαραδόνα είναι ο Θεός τους. Τον αγαπάνε πάρα πολύ γιατί βγήκε από τις πιο φτωχές γειτονιές του Buenos Aires, ήταν ένα πολύ φτωχό παιδί και με το ταλέντο του μπόρεσε να κατακτήσει τον κόσμο, τουλάχιστον μέσα στο ποδόσφαιρο, εμείς θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Κυρία Τσαρδίκου, δικαιολόγησαν οι Αργεντίνοι κάποιες ακραίες συμπεριφορές του Μαραντόνα ανά τα χταγωνικά διαστήματα? Εδώ ξέρετε τι λένε, πως δεν μας νοιάζει τη ζωή που έκανε ο Μαραντόνα, αλλά τη ζωή που μας χάρισε ο Μαραντόνας. Αυτό που μας έκανε να είμαστε περήφανοι για το παιχνίδι του, για τον παίχτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αξίζει, όχι να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, που σαν άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη, όπως κάνουμε όλοι. Πάντως, σαν παίχτης, είναι από τους πρώτους. Και έχει κηρυχθεί και τριήμερο πένθος, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, κυρία Τσαρδίκου, στην Αργεντινή γενικά. Ακριβώς σε όλη τη χώρα και αυτό που λέγατε μόλις. Είναι 3 χιλιόμετρα η ουρά ο κόσμος που πηγαίνει και υπολογίζουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο θα φτάσει σήμερα μέχρι το φερετρό του. Πράγμα που είναι πολύ, ακούγεται πολύ παράξενο γιατί ζούμε σε μια πανδημία του κορονοϊού. Εγώ στη δουλειά μου είμαι γιατρός και είναι κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε γιατί είναι ο συνωστισμός είναι... Οι αρχές κάνουν κατά κάποιο τρόπο, κυρία Τσαρδίκου, και τα στραβά μάτια σήμερα. Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό που βλέπουμε μετά από 9 μήνες καραντίνα και lockdown σε μια χώρα που μετρούμε γύρω στους 40.000 νεκρούς και το 1,5 εκατομμύριο κρούσματα που δεν πέφτουν, δηλαδή έχουμε πολλούς νεκρούς και πολλά κρούσματα και δηλαδή είμαστε ακόμα μέσα σε καραντίνα, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε από τη μια επαρχία στην άλλη, δεν μπορούμε να πάμε... Να δούμε τον κόσμο. Ο κόσμος πεθαίνει χωρίς να μπορέσει να κυδευτεί. Φανταστείτε, έχουν απαγορευτεί τα πάντα. Δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα γάμο, μια γιορτή. Κυρία Τσαρδίκου, είστε και γιατρός αναφορικά με τις αιτίες θανάτου, με την αιτία θανάτου του Μαραντόνα. Τι ακούγεται, τι έχετε μάθει? Κοιτάξτε, ο Μαραντόνα, όπως ξέρετε, εγχειρίστηκε εδώ και 20 μέρες από ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Δεν μας είπανε καλά για ποιο λόγο, πάντως από χτύπημα ήταν αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που επειδή είχε πέσει πολλά χρόνια στα ναρκωτικά και στην κοκαΐνη, έχει βλάψει την καρδιά του σοβαρά. Και η τελευταία αιτία θανάτου λένε ότι είναι μια ανεπάρκεια. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκραψίας, γιατί υπόστηκε σε νεκραψία επειδή... Λένε ότι πέθανε στον ύπνο και δεν ξέρουν ακριβώς. Πρέπει και αυτό πολύ περίεργο, γιατί ο άνθρωπος νοσηλευόταν μέχρι εδώ και 10 μέρες πίσω και θεωρείται ότι ήταν σε κάποιο σπίτι και είχε νοσοκόμες και γιατρούς μέσα που τον παρακολουθούσαν όπως πρέπει για έναν άνθρωπο με τις αρρώστιες που είχε ο Μαραντόνα πριν. Μάλιστα. Μανώλη. Έχουν περάσει, κυρία Τσαρδίκου, 24 ώρες περίπου, τέτοια ώρα χθες. Εμείς το μάθαμε εδώ στην Ελλάδα, γύρω στους 6-6 και, ότι ο Μαραντόνα πρωτοσφημολογία στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια
επίσημα άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Αργεντινή. Πώς ήταν αυτές οι πρώτες στιγμές, το πίστευε ο κόσμος εκεί στην Αργεντινή? Όχι. Και τα μέσα εδώ, οι ειδήσεις ας πούμε στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, νομίζαν ότι ήταν fake news, ναι, ότι ήταν ψέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που λένε ότι έχει πεθάνει ο Μαραδόνα. Και όλοι περιμέναμε κάτι επίσημο να το καταλάβουμε και να το καταποιούμε. Να σας πω ότι ο κόσμος την πρώτη αντίδραση που έφερε δεν ήταν να κλαίει, βγήκαν όλοι στο δρόμο και τραγουδούσαν το όνομά του. Και τον φωνάζανε, λες και είχε κερδίσει ένα μάτς. Ήταν κάτι πολύ περίεργο και είναι ακόμα. Μέχρι πυροτεχνήματα είχαμε όλο το βράδυ για τον Μαραδόνα. Μάλιστα. Και τα ακούμε τραγούδια και χορούς στο δρόμο. Δηλαδή, σαν να νίκησε το θάνατο, κάτι που νομίζαμε ότι θα μπορούσε να το κάνει. Τόσες φορές τον είχε νικήσει, νομίζω. Κυρία Τσαρδίκου, έχει προγραμματιστεί η κηδεία, έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό της κηδείας, έχετε μάθει? Μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα, δηλαδή 3 ώρες ακόμα, θα μπορέσει ο κόσμος να πάει μέχρι το φέρετρο και ίσως αύριο, λένε αύριο το πρωί, θα τον θάψουν σε ένα ιδιωτικό νεκροταφείο. Μάλιστα. Κυρία Τσαρδίκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.